Εσύ σαν αναγνώστης, θα σου πω γιατί μου έχει τύχει και εμένα τώρα και θέλω να σε ρωτήσω. Έχεις προτίμηση σε στυλ συγγραφής, να το χωρίσω πιο απλοϊκά, στους πιο λακωνικούς και σε αυτούς που είναι λίγο πιο το ίδιο πράγμα, το ίδιο περιστατικό θα το γράψουν με πολλές σελίδες, ή σου αρέσει πιο πολύ λακωνικότητα και να πηγαίνεις μετά στο επόμενο συμβάν? Με ρωτάς σαν αναγνώστης τώρα? Σαν αναγνώστης, ναι. Θα σου πω ότι εξαρτάται από τον συγγραφέα και από το βιβλίο που γράφει. Δηλαδή υπάρχουν βιβλία στα οποία αν ο συγγραφέας είναι καλός στο να κάνει αυτές τις περιγραφές τις μεγάλες και να μην είναι κουραστικές και να προσφέρουν κάτι στο κείμενο, μου αρέσει να το βλέπω. Ειδικά αν η αφήγηση είναι σε πρώτο πρόσωπο, όπου επιβάλλεται κάπως ο χαρακτήρας να έχει το δικό του σχόλιο και τη δικιά του φωνή μέσα στο κείμενο και να σχολιάζει τα πράγματα που γίνονται και είναι ένα πιο, έτσι, είναι ένα πιο συναισθηματικό κείμενο. Είναι αρκετά βολικό να λεπτολογεί ο συγγραφέας, το στυλ του να είναι έτσι πιο φανφάρικο ίσως. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να διαβάζω κάτι το οποίο πλατιάζει χωρίς λόγο. Και επίσης δεν θέλω να διαβάζω κάτι το οποίο πλατιάζει εάν δεν θεωρώ ότι ο συγγραφέας το κάνει καλά. Θα προτιμούσα να ήταν πιο to the point εάν δεν το κάνει καλά ή αν το επιβάλλει η περίσταση. Σε κάποιες σκηνές, ας πούμε, που χρειάζονται κοφτές προτάσεις που θα μετέδιδαν τη δράση καλύτερα αν ήταν πιο κοφτές οι προτάσεις. Μπράβο, ναι. Μπορώ, ξέρεις, να... Αυτά είναι πολύ, πολύ, πολύ ξέρω, η κριτική της κριτικής, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν αφαιρούν τόσο από το κείμενο. Αλλά και εγώ σίγουρα έχω βρεθεί σε καταστάσεις και σε διάσημα βιβλία, ας πούμε, που λέω ότι ξέρεις, αυτό με κούρασε. Δηλαδή, στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, δεν με ενδιέφερε να μάθω το γενεολογικό δέντρο της κάθε πέτρας που έπιασε ο Σάμ Σκαρβαλώνας. Ναι. Δεν μπορώ. Εγώ, σαν αναγνώσεις, δεν και μπορώ. Και εμένα με κουράζει αυτό. Εγώ γενικά είμαι του λακωνικού. Είμαι πολύ φαν του. Αν κάτι μπορεί να το πεις με λιγότερες λέξεις, κάντο. Θα μας γλιτώσεις όλους χρόνο. Αλλά αν πρέπει απαραίτητα. Να το... είναι πραγματικά για μένα θέμα χρόνου. Δηλαδή, μου αρέσει ανά επιφάνεια, ανά σελίδα, να παίρνω την πληροφορία αυτή που είναι η σχεδόν απόλυτα απαραίτητη. Τύπου μη μου το στολίζεις πολύ. Εκτός αν. Αυτό, φυσικά, αυτό που υπάρχουν εξαιρέσεις. Κάποιος που το κάνει πολύ καλά, καλώς το κάνει. Γιατί δεν κουράζει. Αλλά διαφορετικά, πρέπει να είναι λίγο πιο. Ξέρεις, να έχει μια. Μ' αρέσει εμένα να έχει πιο πολύ συνοχή. Συμφωνώ μαζί σου και θα σου πω και το εξής. Μπορεί να μοιάζουμε. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ τόσο καλή μνήμη και θυμάσαι όταν διαβάζεις. Θυμάμαι γενικά, ναι. Ωραία. Γιατί και επειδή, όπως είπα, θυμάμαι, ξέρεις, και τις δικές μου ιδέες, αλλά θυμάμαι και όταν διαβάζω τον άλλον. Οπότε, όταν διαβάζω μία πρόταση, η οποία μπορεί να είναι και περιττή, εμένα το δικό μου μυαλό θα πάει, OK, το κρατάω αυτό. Μπορεί να χρησιμεύσει την πλοκή αργότερα ή, OK, μπορεί να έχει κάποιο νόημα. Και αν το κείμενο γεμίζει με προτάσεις οι οποίες περιμένω να εξελιχθούν κάπως και δεν θα εξελιχθούν ποτέ. Σε κουράζει. Ναι, εκνευρίζομαι. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό το κουραστικό. Γιατί εγώ είμαι αυτός που. Ο αναγνώστης που διαβάζει και αναλύει κιόλας. Δηλαδή, θυμάμαι τα πράγματα, θυμάμαι ποιος είπε τι. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Ίσως φταίει και επειδή διάβαζα αστυνομικά πολλά και ξέρεις, προσπαθείς να λύσεις το έγκλημα κάπως. Προσέχω τις λεπτομέρειες γενικά. Μου αρέσει να προσέχω τις λεπτομέρειες και να σημειώνω στο μυαλό μου το lore. Και εάν υπάρχει κάποιο plot hole, θα βγω και θα το πω δηλαδή, γιατί απλά θυμάμαι. Ναι. Είναι ποιος ήταν ο κανόνας του Τσέχοφ, ήταν αυτός, ότι αν υπάρχει όπλο στην πρώτη πράξη κάπου, θα πρέπει να πυροβοληθεί. Ναι. Θα πρέπει να πυροβολήσει το όπλο. Αλλιώς είναι λάθος. Τι μου το έβαλε το όπλο τότε στην πρώτη πράξη, άμα δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς ποτέ. Ακριβώς. Κατάλαβες. Είναι αυτό. Ναι, και δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Τύπου, αν ρωτήσεις τώρα. Ρώτα ρε παιδί μου, νεαρής ηλικίας παιδιά. Και όταν διαβάζεις βιβλία, θα σου πούνε. Θα σε κοιτάξουν με ένα πλανές βλέμμα πιθανότερο. Τώρα κι εγώ γεμίζω στερεότυπα, αλλά θα σου πούνε ότι. Ρε φίλε, βαριέμαι. Είναι βαρετό. Ίσως γιατί πολλές φορές έχουν πέσει στα χέρια μας βιβλία ή βιβλία που έπρεπε να ήξερε, που προτείνω να διαβάσουμε από το σχολείο. Δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ. Που είχαν πολύ αυτό το στοιχείο. Ήταν δηλαδή πιάζανε πάρα πολύ, είχαν πολλά καλολογικά στοιχεία και κουράζανε. Στο κουράζανε πάρα πολύ. Μέχρι να φτάσουμε στην πλοκή, είχε κουραστεί. Είχαν περιγράψει όλο το δάσος, είχαν περιγράψει όλο τον κήπο, το κάθε φιλαράκι, τι ωραίο που ήταν, το στολίζανε και με 15 επίθετα κοσμητικά. Και μέχρι να φτάσουμε στην ουσία του θέματος, γεια σου.
Και είναι και αυτό επίσης, αυτό είναι παρόλο στην Ελλάδα. Το κατάλαβα αυτό μιλώντας με άτομα από το εξωτερικό, στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Μας είχαν, τουλάχιστον εγώ στο σχολείο, όταν γράφαμε έκθεση, ότι ήταν λάθος ή το αντιμετωπίζανε σχετικά σαν λάθος εισαγωγικά το να επαναλαμβάνεις πολλές φορές ίδιες λέξεις, ενώ θες να πεις το ίδιο πράγμα ξανά. Ή μάλλον να ξαναχρησιμοποιείς την ίδια λέξη πολλές φορές σε παρακάτω προτάσεις, ενώ στην ουσία είναι απαραίτητη, γιατί πάλι στο ίδιο πράγμα αναφέρεσαι. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Και όταν χρησιμοποιείς πολλά συνώνυμα, κάπου το μπερδεύεις και τον άλλον. Λες, είμαι σίγουρος ότι ακόμα αναφέρομαι στο ίδιο πράγμα. Ενώ δεν θα έπρεπε να μπερδεύεται τόσο πολύ ο αναγνώστης. Τύπου, εμείς το κάνουμε την υπερβολή του. Προφανώς και είναι κουραστικό να χρησιμοποιείς συνέχεια μόνιμα την ίδια λέξη. Άλλαξε και λίγο. Αλλά εμείς το πηγαίνουμε και στο άλλο άκρο. Τύπου ότι όχι, θα βρω ό,τι συνώνυμο υπάρχει για να μην είναι, ξέρεις, να το κάνω έτσι. Το οποίο δεν είναι ξέρεις, απαραίτητο. Απλώς τώρα σου λέω ένα παράδειγμα έτσι, που μου έρχεται. Ναι, και συμφωνώ. Σαν συγγραφέας και εγώ είμαι πιο πολύ το στυλ μου, είναι έτσι πιο to the point. Γενικά, οι περιγραφές μου είναι γενικά, ξέρεις, μπορεί να έχω μεγάλες προτάσεις, ανάλογα τη ροή βέβαια. Μακροπερίοδο λόγο δηλαδή. Εξαρτάται. Αν περιγράφω, ας πούμε, τα ρούχα που φοράει κάποιος, μπορεί να γίνει σε μια πρόταση η οποία θα ρέει κάπως από πάνω προς τα κάτω, ας πούμε. Θα ρέει ανάλογα για να σχηματίσει μια εικόνα. Αλλά συνήθως είμαι πολύ to the point σε αυτά που χρειάζεται να ξέρεις για την πλοκή. Αλλά επειδή ταυτόχρονα είμαι αρκετά συγκεκριμένος στις εικόνες μου, δεν είναι ότι θα αφήσω κάτι λειψό. Είμαι πολύ συγκεκριμένος για να έχεις όλες τις πληροφορίες που θεωρώ ότι χρειάζεσαι. Και από εκεί και πέρα συμπληρώνεις τα υπόλοιπα ξέρεις με τη φαντασία σου. Ναι. Αλλά μου αρέσει και εμένα να γράφω έτσι. Αυτό με τα συνώνυμα είναι συνώνυμα νοήματα, όντως. Και το συναντάς πιο πολύ αν γράφεις, ότι μπορεί να περιγράφεις το ίδιο πράγμα σε μία παράγραφο ή να μιλάς για το ίδιο πράγμα σε μία παράγραφο και αναγκαστικά θα πρέπει να βρεις ένα συνώνυμο γιατί δεν μπορείς να πεις πάλι την ίδια λέξη, δεν είναι ωραίο οπτικά. Και είναι ένα αναγκαίο κακό το οποίο σε φέρνει με τις καλές και με τις κακές πτυχές της ελληνικής γλώσσας σε επαφή. Εντάξει, για εμάς που γράφουμε φαντασία, πιστεύω ότι μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είναι εύκολη γλώσσα τα ελληνικά. Διότι οι συνηθισμένοι όροι δεν σχηματίζονται εύκολα, δεν έχει αυτές τις ονοματοποιίες που έχει σε κάποια άλλη γλώσσα, στα αγγλικά ας πούμε, δεν αποδίδονται όλα ακριβώς όπως τα θέλεις και πρέπει να κάνουμε διάφορες γυμναστικές επιδείξεις με τη γλώσσα για να πούμε κάτι συνήθως. Βασικά το πρόβλημα των ελληνικών είναι ότι δεν μπορούν να ακουστούν εύκολα cool. Δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ωραία. Για πες. Υποθέτω ότι βλέπεις Marvel. Έχεις δει κάποιες ταινίες. Έχω, ναι, δεν είμαι πολύ fan, αλήθεια. Δεν χρειάζεται, ούτε εγώ, δεν χρειάζεται. Ας πούμε, σκέψου ότι το λέω επειδή ξέρεις, είναι πρόσφατο, πιστεύω θα έχει και το κοινό επαφή. Το σφυρί του Thor, το οποίο πήρε στις μετέπειτα ταινίες, όχι το Mjolnir, πήρε μετά ένα σφυρί, ξέρεις, που είναι και λίγο τσεκούρι, το οποίο λέγεται Stormbringer, μου φαίνεται. Okay, αυτό που φέρνει το... Ναι. Πώς το λένε, το διφώνατο, ναι, στην καταιγίδα. Ναι, το Stormbringer στα ελληνικά δεν μπορείς αρχικά να το πεις μία λέξη. Ναι. Και αν είναι να το πεις κάτι σαν κομιστή καταιγίδων, ναι, θεωρώ ότι πρέπει να βρεις ένα άλλο όνομα για το όπλο σου. Ναι, ρε παιδί μου, πες το διπλό πέλεκι, ναι, πες το κάπως δηλαδή, έτσι. Ξέρεις, ναι. Κάποια πράγματα που θέλεις να γράψεις στη φαντασία, δεν βγαίνουν, δηλαδή έχουμε δημιουργήσει πολλές λέξεις. Δηλαδή φτάνω στο σημείο που δημιουργώ κάποιες λέξεις οι οποίες δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι γραμματικά σωστές ή όχι. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να δημιουργήσει μια καινούργια λέξη γιατί δεν μπορούμε να γράψουμε σε κάποια σημεία. Ποιος το έκανε αυτό, ο Σέξπιρ το έκανε συνέχεια αυτό ή ο Ντίκενς που είχαν εφεύρει πόσες διαφορετικές λέξεις οι οποίες τελικά μπήκαν στο δικό λεξιλόγιο. Δεν είμαστε ούτε Σέξπιρ ούτε Ντίκενς, αλλά αν ρωτήσεις και άλλα άτομα από τη που γράφουν φαντασία, μπορώ να σου πω ότι όντως περνάμε πολύ χρόνο στο να βρούμε όρους, συγκεκριμένους όρους για να περιγράψουμε τα φανταστικά πράγματα που θέλουμε. Εντάξει, παίρνεις την ποιητική αδεία σου και κάνεις ό,τι θέλεις. Σε κάποιο βαθμό. Και κάνεις και εντάς. Με συγχωρείς, εδώ παλιά εσύ διαβάζαμε λογοτεχνία από ιδιαίτερους, από κάποιους που είναι πολύ γνωστοί συγγραφείς και πολύ έτσι ονομαστοί. Και είχαν μέσα κάποια καλολογικά στοιχεία, κάποιες λέξεις, οι οποίες είτε ήταν πολύ σε κάποιες ντόπιες κοινότητες και τις ξέρανε μόνο μεταξύ τους, γιατί εμείς το διαβάζαμε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα, ήθελε μετάφραση μετά. Ήταν δικά τους. Και το κάνανε για να περιγράψουν καθημερινά γεγονότα. Και εσύ στη φαντασία δεν έχεις την άδεια να εφεύρεις τις δικές σου λέξεις. Αλλή μόνο.
ξέρεις, είναι απλά λίγο αυτό ότι οι αναγνώστες, μεγάλο μέρος των αναγνωστών έχουν αυτό το τα σωστά ελληνικά και το ένα και το άλλο που εμάς δεν μας βοηθάνε πάντα να αποδώσουμε αυτό που θέλουμε. Και είναι καλό να μπορούμε να έχουμε την ελευθερία. Και εγώ προσωπικά σίγουρα δεν λέω ότι δεν γράφω σωστά ή δεν διορθώνω, ξέρεις. Απλά θεωρώ πως μπορώ να γράψω στα κείμενά μου κάτι το οποίο θα καταλάβει κάποιος αυτής της κουλτούρας. Κάποιος ο οποίος ξέρει από φαντασία, κάποιος ο οποίος ξέρει γενικά από τι του γίνεται σε αυτά τα θέματα, θα μπορεί να διαβάσει το βιβλίο μου. Αν κάποιος λέει δεν μπορεί να πιάσει έναν όρο ή κατάλαβες τι θέλω να πω τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, ναι, ναι, της φαντασίας, μάλλον ξέρεις γενικά δεν είναι για αυτό το βιβλίο. Το οποίο είναι και αυτό, okay. Mm.